Σήμερα έχουμε καλεσμένο τον Δημήτρη τον Κουκούρη, το οποίος ήταν προπονητής της Ομόνιας την περασμένη σεζόν. Θα έχουμε πολλά να πούμε. Με τον Δημήτρη βέβαια είχαμε την ευκαιρία και είπαμε πολλά πράγματα για την καριέρα του Percy Coach σε μια αντίστοιχη podcast εκπομπή, μόνο ηχητική δηλαδή. Ευκαιρία σήμερα να τα πούμε και μπροστά στην κάμερα. Σε καλωσορίζω και σε ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλησπέρα Αντώνη. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Όντως, όπως το έπες είναι, τα είχαμε πει και πέρσι, τα λέμε αρκετά χρόνια τώρα που είμαστε στην Κύπρο και ελπίζω να έχουμε μια καλή και επικοδομητική κουβέντα. Σήμερα θα μιλήσουμε περισσότερο, αφού τα έχουμε συζητήσει για την καριέρα σου. Όποιος θέλει να μάθει περισσότερα για τον Δημήτρη Κουκούρη μπορεί να βρει την αντίστοιχη εκπομπή, την περσινή, εννοώ για την καριέρα του ως καλαθοσφαιριστής και ως προπονητής μέχρι και την ΑΕΚ, μέχρι την τελευταία χρονιά που ήταν στην ΑΕΚ ο Δημήτρης ο Κουκούρης. Σήμερα θα μιλήσουμε κυρίως για Ομόνια, κυπριακή καλαθόσφαιρα. Δεν ξέρω αν θέλεις να συζητήσουμε λίγο και για το The Last Dance, έτσι, που είναι το θέμα των ημερών, το ντοκιμαντέρ με τους Chicago Bulls και τον Michael Jordan. Αν τα έχεις παρακολουθήσει, να πούμε κάποια πράγματα και από εκεί. Ναι, μπορούμε να πούμε για πολλά και διάφορα, έχουμε χρόνο. Δυστυχώς ή ευτυχώς, όπως το πάρει κανένας, αυτές τις μέρες, πολλές μέρες που είμαστε κλεισμένοι, τουλάχιστον σπαταλάμε τον χρόνο μας στην οικογένειά μας και στην επιμόρφωσή μας. Οπότε παρακολουθούμε αρκετά πράγματα τα οποία δεν θα μπορούσαμε να παρακολουθήσουμε και πάντα είμαστε μέσα στον χώρο που αγαπάμε και τον χώρο του μπάσκετ. Σε ένα που σε βρίσκουμε τώρα αυτόν τον καιρό που έχουμε κλειστεί στα σπίτια μας? Στη Λάρνακα είμαι, στο σπίτι μου. Από τότε που σταμάτησε το πρωτάθλημα είμαστε εδώ, έχω ασχετής μέρος τώρα, 40-50 μέρες. Περιμένουμε πώς και πώς να μπορέσουμε να βγούμε λίγο έξω. Εμείς που είμαστε και οικογενειάρχες επιβάλλεται και το αναζητούμε. Να βγούμε λίγο έξω, είμαστε σπίτι, είμαστε εδώ στη Λάρνακα, περιμένουμε και εμείς όπως όλος ο κόσμος να πάνε τα πράγματα προς το καλύτερο, ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε όσο το δυνατόν τη ρουτίνα μας, τη δουλειά μας και να δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί τα πράγματα είναι πολύ αβέβαια και ειδικά στη δουλειά μας βλέπω να αργούμε αρκετά να δουλέψουμε όπως δουλεύαμε. Περιμένουμε, υπομονή. Φυσικά να επιθυμίσουμε στον κόσμο πως μπορεί να στέλνει τις ερωτήσεις του κατά τη διάρκεια εκπομπής στα σχόλια αυτού του βίντεο. Θα τις απαντήσουμε όλες τις ερωτήσεις, ο Δημήτρης Κουκούρης δηλαδή θα απαντήσει σε όσα ερωτήματα έχετε να υποβάλλετε προς το πρόσωπό του. Να πάμε λοιπόν στην Ομόνια Coach, να πούμε έτσι την πορεία, τη φετινή πορεία που είχε, μια πολύ καλή πορεία φέτος, τηρουμένων των αναλογιών πάντα. Ήταν μια προσπάθεια, ένα ρίσκο που θα μπορούσε κάποιος να πει που πήρες και εσύ ο ίδιος μετά την ΑΕΚ, μετά την ομάδα που κάνει τον πρωταθλητισμό, να γυρίσει σε μια ομάδα η οποία το ρόστερ της ήταν περιορισμένο. Αν θυμάμαι καλά, όταν ανέλαβε την ομάδα, είχες μόνο 10 παίχτες διαθέσιμους, σωστά? Σωστά, ναι. 10 είχαμε και 10 τελειώσαμε. Έτσι όπως τα λες είναι. Εντάξει, άλλος μπορεί να το πει ρίσκο, άλλος μπορεί να το πει πρόκληση. Άλλος που το βλέπει ο καθένας. Στη δουλειά μας αυτά υπάρχουν. Σίγουρα ήταν μια τελείως διαφορετική κατάσταση για την ΑΕΚ. Στην ΑΕΚ ήμουν 5 χρόνια, κατακτήσαμε 8 τίτλους. Παίξαμε 3-4 χρονιές στην Ευρώπη, φτάσαμε στους 16. Μέχρι και πέρσι που δεν μπορέσαμε να πανηγυρίσουμε κάποιο τίτλο μετά το Triple Crown του 18, το 19 πήγαμε καλά στην Ευρώπη, φτάσαμε στους 32 στη δεύτερη φάση, οπότε καταλαβαίνετε ήταν μια τελείως διαφορετική κατάσταση. Αλλά όπως σου είπα στην αρχή, άλλος μπορεί να το δει σαν ρίσκο, άλλος μπορεί να το δει σαν πρόκληση. Σίγουρα αυτό που όταν μου κάνει την τιμή η Ομόνια και συγκεκριμένα ο Κυριάκος ο Αδάμου να μου κάνει την πρόταση συγγνώμη, για να λάβω την Ομόνια αρχές περίοδου, ήταν 5 αγωνιστική. Βρήκα μια ομάδα με 10 παίχτες όντως, όπως το πες, 10 παίχτες και 10 νέους παίχτες, έτσι μικρής ηλικία, δηλαδή και οι 5 Κύπροι παίχτες και οι 5 Αμερικάνοι ήταν όλοι μικροί σε ηλικία, οπότε εγώ τους χαρακτήριζα ομάδα νέων. Ήτανε πρόκληση, όντως μέσα από πολλή δουλειά καταφέραμε και αντιστρέψαμε αυτή την εικόνα, έτσι, ξεκινώντας από την ψυχολογία που είναι το 70% στο μπάσκετ, και από εκεί που η ομάδα είχε 0 νίκες με 4 ήττες, αν θυμάμαι καλά, μπορέσαμε, κάναμε 9 νίκες, 8 ήττες, σταματήσαμε στο 9-12 πριν την απότομη λήξη του αθλήματος. Και όντως ξαναλέμε, σαν την σοβαρή δουλειά που κάναμε εκεί στην Ομόνια, και από την πρώτη μέρα που πήγα προσπάθησα να μεταδώσω και στους ανθρώπους και στη διοίκηση της Ομόνιας, αλλά και στους παίχτες κυρίως, που αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές, ότι ασχέτως επίπεδου ή ασχέτως καταστάσεων μια ομάδα οργανωτικά πρέπει να λειτουργεί με συγκεκριμένο τρόπο. Ως ένα βαθμό το καταφέραμε, δείξαμε καλά στοιχεία, θα μπορούσαμε να πάμε ακόμα καλύτερα. Είχαμε και το κύπελο μπροστά μας, αλλά ήμασταν σε καλό δρόμο. Είμαστε σε καλό δρόμο και μπόρεσα και βοήθησα αυτά τα παιδιά, τα 10 νέα παιδιά, να εξελιχθούν και σαν άνθρωποι πρώτα και σαν παίχτες, και να βοηθήσουμε όλοι μαζί την Ομόνια, που χρειάζεται το πρωτάθλημά μας ονόματα σαν την Ομόνια, να πάει καλά. Δυστυχώς όλο αυτό με τον κορονοϊό δυστυχώς μας σταμάτησε. Εντάξει, αυτό είναι το λιγότερο να μου πεις, αλλά όντως η χρονιά αυτή ήταν λίγο περίεργη, αλλά ήταν πρόκληση, και νομίζω ότι στο τέλος θα παίρναμε αυτό που αξίζαμε, αν συνεχιζόταν το πρωτάθλημα και το κύπελο. Και θέλω να δώσω συγχαρητήρια πρωτίστως στους καλαθοσφαιριστές, στα νέα τα παιδιά, γιατί αυτοί έδωσαν μεγάλο αγώνα. Στις προπονήσεις ήταν τρομερά επαγγελματίες, και αυτό προσπάθησα να το περάσω από την πρώτη μέρα που τους είχα πει ότι θα έρθουν οι νίκες, αρκεί να δουλεύει σκληρά. Έχουν αρχίσει και καταφθάνουν και τα πρώτα χαιρετίσματα, κυρίως από τον κόσμο. Ο Φίλιππος ο Τσιλχράνος λέει ότι είσαι τεράστιος coach. Ο Παναγιώτης ο Τρισόκκας, αδερφός και Ελληνάρας, λέει, τιμή μου που έπαιξε κάτω από τις οδηγίες σου coach. Και... να είναι καλά, να είναι καλά. Ο Αντρέας Αναστασίου, γαμπρέ μου, είσαι μεγάλος coach, χαίρομαι που είσαι γαμπρός μου. Ναι, η ανάγκη μας. Λοιπόν, να τα πάρουμε ένα. Να χαιρετήσουμε και τον Φίλιππο, μιας που τον ανέφερες, που είναι ένα παιδί που τον είχα στο Πέρα, στην Αθήνα. Να χαιρετήσουμε και την οικογένειά του, και να χαιρετήσουμε και τον Παναγιώτη, που όπως λέει αυτός, τιμή, ήταν και τιμή δική μου να έχω παίχτες σαν τον Παναγιώτη, που είναι θρύλη της Κυπριακής Αναστάσεως, στην ΑΕΚ, μαζί με άλλα παιδιά. Οπότε τους ευχαριστώ πολύ. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή στην Ομόνια. Να ξεκινήσουμε να πούμε, το πρώτο σου παιχνίδι με την Ομόνια ήταν απέναντι στην ΕΘΑ, ένα παιχνίδι που δεν πήγε καθόλου καλά. Ήταν απέναντι στην Πάφο. Στην Πάφο, ναι. Ένα παιχνίδι... Δεν σε ακούω. Ναι, μ' ακούς? Κάτι χτύπησε. Λοιπόν, ήταν απέναντι στην Πάφο, ήρθε αμέσως η νίκη. Το αμέσως επόμενο παιχνίδι ήταν με την ΕΘΑ, το οποίο ήταν το άλλο άκρο των εμφανίσεων. Έτσι. Ναι. Μετά ήρθε μια φυσιολογική ήττα από την ΑΕΚ, το οποίο ήταν ένα παιχνίδι που για ένα ημίχρονο τον παλέψατε, αν θυμάμαι καλά. Σωστά, και ακολούθησαν δύο νίκες. Η πρώτη εκτός έδρας στη Λεμεσό επί της ΑΕΛ, και αμέσως μετά εντός έδρας επί του ΑΠΟΕΛ. Έδειχνε δηλαδή σχεδόν από την αρχή ότι ναι, μεν η ομάδα είχε τις βάσεις για να κάνει καλές εμφανίσεις, αλλά ήθελε μια όθηση, δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις. Σίγουρα. Η ομάδα ήταν προπονημένη, η ομάδα είχε καλή προετοιμασία από τον προηγούμενο τον coach, οπότε σε εκείνο το σημείο, μετά από 4 αγωνιστικές, πρέπει να έρθεις να βάλεις την πινελιά τη δικιά σου και να πράσεις την φιλοσοφία σου, αλλά βήμα-βήμα. Γι' αυτό και στην αρχή, όπως προανέφερες, πρέπει να χτίσεις λίγο πάνω στα κομμάτια του προηγούμενου προπονητή, και στη συνέχεια σιγά-σιγά, γιατί ήταν αρχή, ήταν 5 αγωνιστική, να βάλεις τη φιλοσοφία σου και να μπορέσει η ομάδα να παίξει τον μπάσκετ που θέλεις. Αυτό δεν είναι εύκολο, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, ειδικά οι προπονητές. Γι' αυτό και στην αρχή, όπως ανέφερες, υπήρχαν σκαμπανεβάσματα. Δηλαδή, κάναμε ένα παιχνίδι αλλαγή ψυχολογίας, κερδίσαμε σχετικά δύσκολα, γιατί χάναμε στο ημίχρονο με την Πάφο. Πήγαμε μετά, χάσαμε πολύ άσχημα με μεγάλη διαφορά στην ΕΘΑ. Οπότε μιλάμε για 2-2,5 εβδομάδες δουλειάς μαζί με μένα τα νέα παιδιά. Και μετά σιγά σιγά από την τρίτη και τέταρτη εβδομάδα, όπως ανέφερες, μπορέσαμε, κάναμε με ΑΕΛ και ΑΠΟΕΛ μεγάλες νίκες, και εκτός έδρας και εντός έδρας, που άρχισαν εκεί τα παιδιά και η ομάδα γενικά σαν οργανισμός να πιστεύουν στις δυνατότητές τους και να πιστεύουν ότι παρότι κάποια κακά αποτελέσματα στην αρχή θα μπορούν να κερδίζουν παιχνίδια. Και αυτό ήταν και ένα από τα στοιχήματα, το στοιχήμα ήταν ένας από τους πρώτους στόχους, ότι έπρεπε να δώσεις σε αυτά τα παιδιά που είναι νέα, χωρίς πολλές εμπειρίες, να τους δώσεις τον τρόπο που θα διαχειρίζονται αγώνες και θα μπορούν να κερδίζουν. Γιατί υπήρχαν διαστήματα που παίζανε καλό μπάσκετ, αλλά λήψη παραστάσεων, λήψη εμπειρίας, χάνανε κάποια παιχνίδια, τα οποία στη συνέχεια μπορέσαμε και αρχίσαμε και διαβάζαμε, που λέμε, το παιχνίδι, οπότε ήρθαν και οι νίκες. Χαιρετίσματα και από τον Βασίλη τον Κουκουτσίδη, ο οποίος λέει πως είσαι πολύ καλός προπονητής και ακόμα καλύτερος άνθρωπος. Και ο πρόεδρος της ΑΕΛ, ο Κώστας ο Χριστοδούλου, χαιρετίζω τον coach Δημήτρη, πολύ καλός προπονητής, πάνω απ' όλα καλός άνθρωπος. Να θυμίσω όταν ήρθε στη δημιουργική του Παλάλα με όλη την οικογένεια και στάθηκε αδύνατο να του βρούμε θέσεις να κάτσει όλοι μαζί. Να τον ευχαριστώ τον Κώστα, τον ευχαριστώ πολύ, τα καλά του λόγια. Ναι, είχαμε πάει οικογενειακώς, να τιμήσουμε κι εμείς τον Γιώργο, τον Παλάλα, γιατί τέτοιοι άνθρωποι, όπως ανέφερα πριν, και για τον Παναγιώτη, είναι άξιο θαυμασμού η πορεία τους και οφείλουμε κι εμείς, σαν προπονητές, να σεβόμαστε το άθλημα που υπηρετούμε και τους ανθρώπους που υπηρετούν. Να είναι καλά και ο Κώστας, να είναι καλά και ο Βασίλης μου στείλε το μήνυμα. Τους ευχαριστώ. Είχαμε συζητήσει κατά τη διάρκεια της σεζόν αρκετές φορές και στον αέρα και εκτός αέρα το γεγονός το που αναφέραμε και πριν, το μικρό ρόστερ των 10 παικτών, τον φόβο του τραυματισμού. Θεωρείς και πως τελικά έβγαλε η ομάδα χωρίς τραυματισμό τη χρονιά, επειδή είχε ξεκινήσει η προετοιμασία, έχει γίνει κανονικά η προετοιμασία από την αρχή της χρονιάς? Παίζει μεγάλο ρόλο η προετοιμασία, ίσως το μεγαλύτερο, στο στήσιμο μιας ομάδας. Από εκεί πέρα, όταν μιλάς για μια ομάδα 10 παιχτών, όπως καταλαβαίνεις, κάθε μέρα είχαμε ένα άγχος, γιατί είναι πολύ δύσκολο να στείνεις ομάδα εξ αρχής, για διάφορους λόγους. Τώρα, η Ομόνια επέλεξε να στήσει μια ομάδα 10 παιχτών. Είναι πολύ δύσκολο, καταλαβαίνω, κάθε προπονητής να διαχειριστεί μια τέτοια κατάσταση, και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά, γιατί όπως λες και εσύ, πλέον είναι και θέμα προπόνησης, λειτουργίας προπόνησης. Δεν είναι μόνο να σου χτυπήσει ένας παίκτης. Τα κομμάτια της προπόνησης χρειάζονται τουλάχιστον 14 παίκτες. Χρειάζεται τουλάχιστον να έχεις 14 παίκτες για να μπορείς να δουλεύεις αυτά που θες. Αν έχεις μόνο 10 παίκτες διάθεσή σου, πέραν του κινδύνου, του τραυματισμού κτλ., δεν μπορείς να οργανώσεις την προπόνησή σου σωστά, από το ασκησιολόγιο, από την ξεκούραση μπορεί να θέλουν κάποιοι παίχτες. Άρα πρέπει να προσαρμόσεις όλο σου το πλάνο, το προπονητικό και το προπονητικό πρόγραμμα πάνω σε αυτήν την κατάσταση, η οποία, ξαναλέω, δεν είναι φυσιολογική για μια ομάδα στον τρόπο λειτουργίας της. Εμείς, για να αναφέρω ότι με βοήθησε και ο Νικόλας ο Κουσάρης, που τον βρήκα εκεί σαν βοηθό, προσπαθήσαμε να δουλεύουμε με την ίδια ένταση που ήθελα εγώ να δουλεύουμε, αλλά προσαρμοζόμασταν, κάναμε κάποιες προπονήσεις λίγο ίσως πιο μικρές σε διάρκεια με μεγάλη ένταση, δηλαδή κάναμε κάποια τρίκ μες στη διάρκεια της χρονιάς, και σύν ότι είχαμε συνέχεια να στέλνουμε τους παίχτες για μασάζ, για φυσιοθεραπείες, δηλαδή να τους κρατάμε σε μια κατάσταση καλή, φυσική κατάσταση, ώστε να αποτρέπουμε τραυματισμούς για να μπορούμε να βγάλουμε τη σεζόν. Είναι μια κατάσταση, ήταν μια κατάσταση πολύ δύσκολη. Έτσι, πολύ δύσκολη. Ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, καταφέραμε και μέχρι εκείνο το σημείο που σταμάτησε το πρωτάθλημα, δεν είχαμε σοβαρούς τραυματισμούς, ώστε να μπορούμε ώστε να μας κόστιζε αυτό αγωνιστικά. Αλλά, όπως το λες και εσύ, ήταν μια διαρκή καθημερινή μάχη, δηλαδή πέραν των αγωνιστικών στόχων που είχαμε και αυτό κάθε μέρα, να προσπαθούμε να προφυλάσσουμε και ταυτόχρονα να προπονούμε με full ένταση τους παίχτες μας. Όχι, θα μου μείνει αξέχαστο αυτό σε πολλά παιχνίδια που σας είδα. Είχα την τύχη να είμαι σε αρκετά σε παιχνίδια δικά σας. κάθε φορά που κάποιος παίκτης έπεφτε λίγο άσχημα, λίγο άτσαλα, πόσο αγωνιούσατε από το μπάγκο, εσύ, ο Νικόλας Κουσάρης, όπως είπες, και ο Κυριάκος Αδάμου, ήσασταν και οι τρεις εκεί έτοιμοι να τρέξετε, να δείτε τι έχει συμβεί, αλλά ευτυχώς δεν είχαμε κάποιο άσχημο περιστατικό. Ναι, σίγουρα. Χαιρετίσματα και από τον Αντρέα τον Σιζόπουλο. Τα φιλιά μου σε έναν από τους καλύτερους και πιο ανθρώπινους προπονητές που είχα ποτέ, λέει ο Σιζόπουλος. Να είναι καλά ο Αντρέας. Η εκτίμηση είναι αβιβαία. Το ξέρουν όλα αυτά τα παιδιά που ήμασταν στην ΑΕΚ. Μιλάω για τα παιδιά πιο μεγάλης ηλικίας. Τον Γιώργο τον Παλάλα, τον Αντρέα, τον Σιζόπουλο, τον Ιάκο τον Παντελή, τον Τρισόκκα και τα άλλα τα παιδιά, τα πιο νέα, που ήμασταν στην ΑΕΚ τόσα χρόνια και τους βοήθησα και με βοήθησαν πάρα πολύ. Και ξαναλέω, είναι παίχτες που πρέπει να σεβόμαστε όλοι εμείς που υπηρετούμε το άθλημα. Όπως θέλουμε εμείς να μας σέβονται σαν προπονητές, πρέπει και εμείς να σεβόμαστε το άθλημά μας και ειδικά τα παιδιά και τους καλοσφαιριστές που είναι η ιστορία του κυπριακού μπάσκετ και είναι και πρωταγωνιστές του αθλήματος. Να είναι καλά. Και ο Νίκος Λαμπρία στέλνει χαιρετίσματα στον coach. Πολύ καλός προπονητής, άνθρωπος και οικογενειάρχης. Τυχερός που τον γνώρισα πριν πολλά χρόνια. Μεγάλη και σημαντική η βοήθειά του. Να είναι καλά ο Νίκος. Ναι. Συνεργαστήκαμε πολλά χρόνια στην Αθήνα. Όταν είχε έρθει και δούλεψε στον αθλητικό σύλλογο πέρα, του κ. Αναστασιάδη το σύλλογο, εκεί που ήμουνα εγώ από μικρό παιδί πάνω από 20 χρόνια, πέρασα από όλες τις βαθμίδες και εκεί, σαν φοιτητής, και ο Νίκος είχε έρθει και εργαστήκαμε και παράλληλα αρκετά μαζί και διατηρούμε και σχέσεις φιλικές μέχρι τώρα. Να είναι καλά. Πάντως βλέπουμε, Δημήτρη, πως έχεις το σεβασμό και την αγάπη από μεγάλο φάσμα του μπασκετικού και όχι μόνο κόσμου. Είναι κάτι που το συζητούν πολλοί και σε ιδιαίτερες συζητήσεις που κάνουμε για το ήθος σου, για το πόσο ανθρώπινος είσαι πρώτα απ' όλα, την ανθρώπινη προσέγγιση που έχεις προς τους αθλητές, προς τους συναδέλφους και όλους γενικά στον χώρο του μπάσκετ. Κοίταξε, εντάξει, ο κάθε προπονητής έχει μια φιλοσοφία, αλλά ξεκινάμε από το ότι είμαστε άνθρωποι, ότι έχουμε ανθρώπινες σχέσεις. Ξεκινάμε ότι πρέπει ο προπονητής να είναι και παιδαγωγός πάντα. Οπότε από εκεί... Μ' ακούς? Ναι, σε ακούω. Αντώνη, μ' ακούς? Σε ακούω καθαρά. Μ' ακούς. Από εκεί ξεκινάς... και χτίζεις μια φιλοσοφία, χτίζεις τη δουλειά σου μες στο γήπεδο και σίγουρα πρώτα πρέπει να αντιλαμβανόμαστε κάποια πράγματα σαν άνθρωποι και σαν χαρακτήρες που μετράει πάρα πολύ στον αθλητισμό και βοηθάει κιόλας ο αθλητισμός σε αυτό, και από εκεί και πέρα ο κάθε προπονητής έχει τη δικιά του φιλοσοφία στο πώς να περνάει κάποια πράγματα, τη δικιά του φιλοσοφία στις σχέσεις που έχει με τους παίχτες μέσα στο γήπεδο, ώστε να μπορεί και ο παίχτης να αποδίδει και να δίνει το 100%. Τους ευχαριστώ όλους, επειδή δεν έχω και δυνατότητα να βλέπω τα μνήματα, ευχαριστώ όλους για τα καλά τους λόγια, για τα αποδίδω. Είπες μια λέξη κλειδί, βέβαια την έχουμε συζητήσει αρκετές φορές από αυτή την εκπομπή, το ρόλο του παιδαγωγού που έχει ο προπονητής. Νομίζω ότι φέτος στην Ομόνια έπαιξε λίγο ρόλο παραπάνω και αναφέρομαι κυρίως στο γεγονός ότι η Ομόνια φέτος είχε πάρα πολλά νεαρά παιδιά, όπως είπες και εσύ στην αρχή της συνέντευξης. Σίγουρα, όπως σου είπα και πριν, είχαμε 10 παιδιά στην Ομόνια που ήταν μικρή σε ηλικία όλοι, και οι Κύπροι και οι Αμερικάνοι, οπότε όπως καταλαβαίνεις... έπρεπε να υπάρχει, γιατί όταν έχεις να κάνεις με νέους παίχτες, ειδικά με παίχτες που δεν έχουν μεγάλες παραστάσεις και εμπειρίες, πρέπει να μαθαίνουν και αυτοί μέσα από τη διαδικασία την προπονητική, να μαθαίνουν και αυτοί πώς θα συμπεριφέρονται, πώς πρέπει να συμπεριφέρεται ένας επαγγελματίας αθλητής, γιατί μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για επαγγελματικό αθλητισμό, πώς πρέπει να συμπεριφέρονται μέσα στο γήπεδο αλλά και έξω από το γήπεδο. Αυτό είναι μεγάλο πλεονέκτημα για έναν αθλητή, να ξέρει να συμπεριφέρεται και από εκεί και πέρα να ξέρει να διαχειρίζεται και καταστάσεις μέσα στο γήπεδο ή μες στην ομάδα του, τυχόν καταστάσεις που υπάρχουν, με συμπαίκτες, με προπονητές, με διοίκηση, με ανθρώπους που είναι γύρω από την ομάδα, ώστε να μπορεί να έχει δυνατό χαρακτήρα, να χτίζει το χαρακτήρα του, γιατί παίζει μεγάλο ρόλο στο πώς θα εξελιχθεί ένας παίκτης πέραν των ταλέντου που πρέπει εννοείται να υπάρχει σε κάθε αθλητή, να μπορεί να χτίσει με δυνατό χαρακτήρα, γιατί ξαναλέω στον επαγγελματικό αθλητισμό υπάρχουν πολλές δύσκολες καταστάσεις και πρέπει να διαχειρίζεσαι πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις σε μια ομάδα, ο καθένας από την πλευρά του, και έτσι και οι παίκτες από την πλευρά τους πρέπει να είναι δυνατοί αγρατές για να μπορούν να διαχειρίζονται αυτό. Έπαιξε σημαντικό ρόλο στο ότι προσπάθησα από την αρχή, πέραν των αγωνιστικών στόχων που σου είπα, να μπορέσουν αυτά τα παιδιά να γίνουν οικογένεια, που το λέμε και το ξαναλέμε, αλλά έτσι είναι, αυτή είναι η αλήθεια, για να μπορέσουν να βγάλουν και στο γήπεδο μια εικόνα ενότητας, ομαδικής δουλειάς, και στο τέλος τους είχα πει κιόλας ότι θα έρθουν και νίκες, και όπως ήρθαν 9 νίκες, πράγμα το οποίο νομίζω τα τελευταία 10 χρόνια η Ομόνια δεν είχε πετύχει 9 νίκες, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, έπαιξε μεγάλο ρόλο, έπαιξε μεγάλο ρόλο η σχέση που είχαμε τα παιδιά και που αναπτύξαμε, και η βάση που έδωσα πολύ στο να μπορέσουν να βελτιωθούν πρώτα σαν άνθρωποι και μετά σαν παίχτες. Και φυσικά πέρα από τις 9 νίκες ήρθαν και κάποιες ήττες οι οποίες ήταν στο καλάθι, στον πόντο, στο τρίποντο, πολύ κοντινές οι αποστάσεις. Θυμάμαι το παιχνίδι εντός έδρας παιχνίδι με τον Παραλίμνη, το παιχνίδι με την ΕΘΑ πάλι εντός 70-73 έληξε εκείνο, και παιχνίδια που η ομάδα της Ομόνιας έδειξε αρκετά ανταγωνιστική, ακόμα και μέσα στον Κεραυνό, στο Στρόβολο, παιχνίδια αρκετά καλά για την ομάδα σας. Κοίτα, αν θυμάσαι, είχαμε κάνει και μια συνέντευξη με στη διάρκεια της χρονιάς και σου είχα πει ότι σου είχα αναφέρει ότι κάθε νίκη αυτής της ομάδας των 10 νέων παιδιών είναι μια υπέρβαση, και όντως έτσι ήταν. Όπως λες και εσύ, χαθήκαν και παιχνίδια στον πόντο που θα μπορούσαν με μία, ίσως και μία νίκη παραπάνω, γιατί μαθηματικά πριν τελειώσει το πρωτάθλημα ακόμα υπήρχαν αμυδρές ελπίδες μέχρι την τέταρτη θέση, την οποία δεν την είχα αναφέρει ποτέ στα παιδιά. Τους είχα πει ότι η δουλειά μας είναι να βελτιωθείτε εσείς μέσα από αυτή τη διαδικασία, την προπονητική της Ομόνιας, να βελτιωθείτε εσείς και να βοηθήσετε την Ομόνια να μεγαλώνει πασχετικά μέρα με τη μέρα. Αυτός ήταν ο στόχος εξ αρχής, αλλά όπως λες και εσύ, έστω και μία νίκη παραπάνω θα μπορούσε να βάλει αυτά τα νέα παιδιά και την Ομόνια γενικά να διεκδικεί και μια τέταρτη θέση. Χαθήκανε 2-3 παιχνίδια τώρα που τα λες, αν θυμάμαι, και με τον Παραλίνη και με την ΕΘΑ μέσα και έξω στον πόντο, στον πόντο. Υπήρξε και μια περίοδος εκεί με την Εθνική το κενό που κάναμε και φιλικά και με την ΑΕΚ και με τον Κεραυνό και δείξαν τα παιδιά ότι είναι σε καλό δρόμο αγωνιστικά. Είχαν αρχίσει και πιστεύαν πάρα πολύ στον εαυτό τους, που ήταν και ένας από τους στόχους μου από την αρχή, και δυστυχώς διακόπηκε απότομα το πρωτάθλημα και δεν μπορέσαμε, γιατί είχαμε και το κύπελο. Είχαμε ένα αγώνα με την ΑΕΛ εντός έδρας, ένα νοκάουτ παιχνίδι. Ίσως θα έπρεπε, όπως σου είπα και πριν, να τελειώσει η χρονιά λίγο διαφορετικά, ώστε να πάρουν τα παιδιά αυτό που αξίζουν και να τελειώσει έτσι η χρονιά, να θεωρηθεί ένα επιστέγασμα των προσπαθειών τους. Η Μαρία Χριστίνα Εξηρού γράφει «Κύριος με κεφαλαία» γράμματα. Να, και ο Νικόλας Κουσάρης έκανε την εμφάνισή του. Τιμή μου και χαρά μου που στην πρώτη μου σεζόν δούλεψα δίπλα πρώτα στον coach Νικόλα και μετά στον coach Κουκούρη, και οι δύο μου έδειξαν εμπιστοσύνη και τους ευχαριστώ πολύ. Να είναι καλά ο Νικόλας. Ένα παιδί που προσπάθησα να τον βοηθήσω όσο μπορώ. Ξέρω ότι έχει τη δουλειά του. Ήθελε να είναι κοντά στην ομάδα, να τη βοηθήσει. Προσπάθησα εγώ να του δώσω όσα περισσότερα εφόδια μπορώ, ώστε αν θέλει μελλοντικά, γιατί το εξήγησα, γιατί πολύ δύσκολο να έχεις δουλειά και να έχεις δεύτερη δουλειά και να είσαι επαγγελματίας προπονητής, αλλά του δώσα ό,τι μπορούσα, ώστε να, αν θέλει στο μέλλον να ασχοληθεί ενεργά, να μπορέσει να έχει μία βάση. Εδώ σε αυτό το σημείο να ευχαριστώ και τον Αριστίδη τον Κλάδη που τον είχα και πέρσι στην ΑΕΚ, ο οποίος με βοήθησε και αυτός εξ αποστάσεως σε κάποια κομμάτια. Σίγουρα, σου ξαναλέω, ήταν μια σεζόν δύσκολη, αλλά μας αφήνει αυτή την πικρία ότι θα μπορούσαμε να τελειώσουμε ακόμα καλύτερα. Ο Γιώργος Οτσότσιος λέει πως είσαι πολύ καλός προπονητής και ανθρώπινος, όπως είπαμε αρκετές φορές. Παίξαμε αντίπαλοι όταν ήσουν στην ΑΕΚ και εγώ στην Ομόνια. Καλή συνέχεια στην καριέρα σου. Ποιος είναι, πες μου ξανά, δεν σ' άκουσα. Ο Γιώργος Οτσότσιος. Να είναι καλά, να είναι καλά, τον ευχαριστώ. Λοιπόν, έχουμε μία ερώτηση που ήρθε από τον Μπάσκετο Καφετζή, ο οποίος, μια σελίδα που έχει εμφανιστεί τώρα πρόσφατα και μας παρακολουθεί. Μιλάει για Ελλάδα, θα το αφήσουμε για το δεύτερο σκέλος, δεν την αγνώ την ερώτηση. Δώρα Αντωνίου, πολύ καλός προπονητής, έχει βάλει και 4 σήμερα του τριφυλιού και βλέποντας αυτό το μήνυμα, θέλω να θίξω κάτι που νομίζω ότι πιστεύω ότι θα συμφωνήσεις. Η Ομόνια φέτος είχε μια καλή πορεία, όπως είπαμε, ειδικά στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος, με τις αρκετές μαζεμένες νίκες, δεν θα πω συνεχόμενες. Ο κόσμος όμως δεν ήρθε κοντά. Παρά το γεγονός ότι παρακολουθούσα τη σελίδα της Ομόνιας που υπάρχει αφιερωμένη στην ομάδα μπάσκετ, ότι είχε πάρα πολύ ανταπόκριση. Παρόλα αυτά στο γήπεδο ήταν πολύ λίγοι. Σίγουρα ένα κομμάτι που φταίει είναι η κατά φιλάθλου, έχει χιλιοϋποθεί. Αλλά και πάλι θα μπορούσαν να είναι έστω και 50 άτομα παραπάνω που λέει ο λόγος. Ναι, σίγουρα, εντάξει. Αν εξαιρέσεις, καταρχήν να ευχαριστήσουμε όσους ερχόντουσαν και μας υποστηρίζανε σε όλα τα παιχνίδια. Αν εξαιρέσεις ένα-δύο παιχνίδια που κάναμε με το ΑΠΟΕΛ εντός έδρας, που είχαμε λίγο παραπάνω κόσμο από ό,τι άλλα παιχνίδια, όντως ένα σύλλογο σαν την Ομόνια με τόσο πολύ κόσμο, ήταν λυπηρό ότι δεν είχαμε πάρα πολύ κόσμο στο γήπεδο, αλλά αυτό, όπως ξέρεις, συμβαίνει με όλες τις ομάδες της Κύπρου, οπότε πρέπει να το δούμε λίγο πιο σφαιρικά το πρόβλημα και όχι μόνο σε μια ομαδικά. Σίγουρα δεν υπάρχει η έλλειψη του ενδιαφέροντος. Εγώ εκεί επικεντρώνομαι, γιατί ακούω πολλές απόψεις όλο αυτόν τον καιρό. Υπάρχει έλλειψη ενδιαφέροντος. Αυτό, εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε, γιατί αν υπάρχει ενδιαφέρον, αρχίζουν τα πάντα και λειτουργούν. Λειτουργεί ο κόσμος, έρχεται στο γήπεδο, λειτουργούν οι παράγοντες, οι ομάδες, λειτουργούν τα πάντα από το ενδιαφέρον. Υπάρχουν πολλοί διάφοροι τρόποι να υπάρξει αυτό το ενδιαφέρον. Το συμφωνώ με πάρα πολλά που έχω ακούσει όλο αυτό το διάστημα. Αλλά σίγουρα δεν είναι όμορφη εικόνα ένα σύλλογο σαν την Ομόνια με τόσο κόσμο, η καλαθοσφαιρική ομάδα να μην έχει τόση υποστήριξη όσο έχει π.χ. το ποδόσφαιρο ή το βόλεϊ, που ξέρω ότι η Ομόνια είναι παραδοσιακή δύναμη, ή το φούτσαλ, ας πούμε. Θα πρέπει το μπάσκετ να είναι ψηλά στη συνείδηση του φιλάθλου της Ομόνιας. Θέλει δουλειά από τις διοικήσεις, με κατάλληλα marketing, με κατάλληλη αύξηση του ενδιαφέροντος, που σου είπα είναι μεγάλο κομμάτι αυτό, αλλά νομίζω το βασικότερο είναι η έλλειψη ακαδημιών στο σύλλογο της Ομόνιας. Δεν επιτρέπεται για μένα ένα σύλλογο σαν την Ομόνια να μην έχει ακαδημίες. Και από εκεί ξεκινάνε τα πάντα, από εκεί είναι η βάση των πάντων. Εγώ ήμουν στην Ελλάδα 20 χρόνια, δούλεψα 20 χρόνια στην Ελλάδα σε ομάδες, και τα πάντα ξεκινάνε από τη βάση. Αν έχεις βάση, μπορείς να στηρίζεσαι στο μέλλον και να έχεις και απαιτήσεις. Αν δεν έχεις βάση και έχεις μια ομάδα απλά την οποία με κόπο η διοίκηση της Ομόνιας προσπαθεί να συντηρεί κάθε χρόνο, εκεί κάποια στιγμή μπορεί οι δυνάμεις να αστερέψουν, οπότε καλό είναι ομάδες τέτοιου βεληνικούς να στηρίζονται στη βάση τους, που η βάση σε μια ομάδα μπάσκετ δεν είναι άλλο από την ύπαρξη υποδομών. Και αυτό έρχεται να κουμπώσει και με αυτό που λέγαμε πριν στο μικρό ρόστερ των 10 παιχτών και τη δυσκολία των προπονήσεων. Εάν υπήρχε μια ακαδημία πίσω από την Ομόνια, θα μπορούσε να τραβήξει 2-3 έφηβους, ώστε να έχεις και την ευκαιρία να κάνεις τουλάχιστον πιο σωστές προπονήσεις. Σίγουρα. Αυτό είναι δεδομένο. Δηλαδή, φαντάσου, για να μιλάμε πρακτικά, να είχε η Ομόνια παιδικά, εφηβικά. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, ο ρόλος του προπονητή θα ήταν πολύ πιο εύκολος, να μπορεί να ανεβάσει παιδιά, το παιδικό ή το εφηβικό, παιδιά που διακρίνονται στο παιδικό ή στο εφηβικό, από τη στιγμή που υπήρχαν ομάδες, ώστε να τεστάρουν τις δυνάμεις τους στην αντρική ομάδα, και ειδικά σε μια ομάδα σαν την Ομόνια που είχε νέο μεσόωρο ηλικία, σε όλα τα παιδιά νέα, θα ήταν ευχής έργων να υπήρχε αυτό. Δυστυχώς δεν υπήρχε. όπως και λες και εσύ, συμφωνώ ότι ειδικά σε τέτοιες ομάδες, γιατί αν δεν θες να κάνεις πρωταθλητισμό, μπορείς να θέσεις άλλους στόχους, έτσι, άλλους στόχους. Αλλά για να θέσεις στόχους πρέπει να έχεις βάση. Για να έχεις βάση πρέπει να έχεις υποδομές. Από εκεί ξεκινάνε όλα, οπότε θα μπορείς να είσαι ένα υγιές σωματείο, να λειτουργείς με υγεία, να στηρίζεις στα δικά σου παιδιά, και από εκεί και πέρα, αν θεωρείς και θέλεις να μπεις στον επαγγελματικό αθλητισμό, να βάλεις επαγγελματικούς στόχους, ένα τίτλο παράδειγμα, μπορείς να το κάνεις έχοντας βοήθεια οικονομική. Έτσι, για να μην γελιόμαστε, ότι χρειάζεται πάντα να στείλεις ομάδες με μεγάλη βοήθεια από τη διοίκηση οικονομική. Αλλά αν δεν υπάρχει η βάση, είναι πάρα πολύ δύσκολο έως αδύνατο να έχει διάρκεια η ομάδα σου. Ο Αντρέας Ελευθερίου, άκουσε την κουβέντα μας που κάναμε. Ο Αντρέας Ελευθερίου είναι ο πατέρας του Ραφαήλ του Ελευθερίου που αγωνίζεται στον Απόλλωνα. Ναι. Ποια η γνώμη σου για να φέρουμε τον κόσμο πιο κοντά? Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό που είπα πριν είναι μεγάλο κεφάλαιο. Το ενδιαφέρον πρέπει να αυξηθεί. Πώς θα αυξηθεί? Πρέπει να υπάρξει, καταρχήν πρέπει να υπάρξει μπασκετική παιδεία, γιατί όλοι συζητάμε για αθλητική παιδεία, μπασκετική παιδεία. Αυτό ξεκινάει από τα σχολεία. Θα σου πω ένα παράδειγμα, ότι εμείς τη δεκαετία του 80 στην Ελλάδα κάναμε πρωταθλήματα δημοτικών. Μπάσκετ, μιλάμε για μπάσκετ, έτσι. Αυτό τώρα θα μου πεις είναι πολύ μικρό, ή τι λέει ο coach τώρα, άλλα ντάλλον, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Ξεκινάς από την μπασκετική παιδεία. Οπότε έχοντας μπασκετική παιδεία νεολαία σου, θα είναι κοντά στο άθλημα. Μετά πηγαίνουμε από την πλευρά των παραγόντων. Οι παράγοντες πρέπει να ενδιαφέρονται για το άθλημα. Πρώτα, πολύ δύσκολο βέβαια, γιατί συνήθως εντάξει, όσο ένα σημείο είναι και θεμητό να ενδιαφέρονται και για το οικονομικό σκέλος, αλλά πρέπει να ενδιαφέρονται, να υπάρχουν άνθρωποι που αγαπάνε τον μπάσκετ, ώστε να βοηθάνε τις ομάδες τους με τις υποδομές, και όλο αυτό να οδηγεί στο να έχουμε και... Τώρα περνάω στο κομμάτι που συζητάμε εδώ και πολύ καιρό στην Κύπρο ή χρόνια, να έχουμε και να μπορούμε να βγάλουμε Κύπριους παίχτες, όχι απλά σε ένα καλό επίπεδο ώστε να βοηθάνε στην προπόνηση κτλ., αλλά να βγάλουμε Κύπριους παίχτες ώστε να μπορούν να ανταγωνίζονται τους ξένους που έρχονται στην Κύπρο και να μπορούν να έχουν και προσωπικούς στόχους ώστε να γίνουν αθλητές υψηλού επίπεδου. Εκεί μετά μπαίνει και η Ομοσπονδία, που όντως συμφωνώ εδώ ότι πρέπει να δίνει κίνητρα, έτσι, είναι μεγάλη υπόθεση για νέο αθλητή, να δώσει κίνητρο, ώστε να μένει ο παίχτης, ο Κύπριος εδώ, να σπουδάζει στα πολύ καλά πανεπιστήμια που έχουμε στην Κύπρο και να μπορεί και να ασχολείται επαγγελματικά με τον μπάσκετ. Αλλά πρέπει να υπάρξει, επειδή είναι πολύ δύσκολο να το αφήσει αυτό στο χέρι του κάθε παράγοντα, πρέπει να υπάρξει από την Ομοσπονδία μια πρόνοια, να την πω, ώστε να βοηθάει και να βοηθάει αυτά τα παιδιά, στο όποιος 16χρονος, 17χρονος θέλει να ανέβει στην αντρική ομάδα, να μπορεί να σταθεί και οικονομικά και να τον βοηθάει και στις σπουδές του. Αυτό είναι μεγάλο συν, αλλά ξεκινάω από εκεί που σου είπα και πριν, μπασκετική παιδεία. Μπασκετική παιδεία που ξεκινάει από τις ομάδες, από τα σχολεία, από τις ομάδες, από τις υποδομές. Αν δημιουργήσει μια μπασκετική παιδεία, θα έχει στο μέλλον σίγουρα καλά αποτελέσματα. Και εδώ βέβαια βοηθάνε στον επαγγελματικό αθλητισμό, βοηθάνε πολύ οι παράγοντες, έτσι. Πρέπει να βοηθήσουν τις ομάδες. Αλλά εγώ θα σου πω τώρα μια ιδέα που συζητήθηκε από διάφορους κατά καιρό, να μπορούν, τώρα είναι πολύ δύσκολο βέβαια στις συνθήκες που ζούμε, να μπορούν κάποιες ομάδες της Κύπρου να παίζουν ή να κάνουν μια λίγα, να παίξουν στην Α1 της Ελλάδας, ώστε, όπως καταλαβαίνεις, σε μια νυχτή το ενδιαφέρον, αν έπαιζε η ΑΕΚ ή ο Κεραυνός, το ΑΠΟΕΛ, οποιοδήποτε, η Ομόνια να παίζει με τον Ολυμπιακό, τον Πανιόνιο, τον Ηρακλή, καταλαβαίνεις πόσο το ενδιαφέρον σε μια νύχτα θα εκτινασόταν στην Κύπρο. Οπότε αυτό θα έφερνε και πάρα πολλά παιδιά στο άθλημά μας. Ναι, εντάξει, αλλά είναι μεγάλη κουβέντα αυτό, γιατί τα εμπόδια είναι πάρα πολλά και όχι μόνο από πλευράς Κύπρου, αλλά πιστεύω και από ελληνικής πλευράς. Θα συζητήσουμε στη συνέχεια και λίγο για το ελληνικό πρωτάθλημα. Αλλά ναι, εδώ ήδη ακούμε ομάδες που μουρμουράνε στις εισαγωγικά από την Ελλάδα, γιατί πάνε, ταξιδεύουν στη Ρόδο. πόσο μάλιστα να τους βάζουμε να ταξιδεύουν και στην Κύπρο. Το φόρτο, το κόστος που ξοδεύουν για αυτές τις μετακινήσεις, θέλουν να το αποφύγουν με κάποιο τρόπο. Σίγουρα, εντάξει, δεν είπα ότι είναι πολύ μεγάλο το κόστος όντως, αλλά αν υπάρχει θέληση, όλα γίνονται, γιατί βλέπουμε πανευρωπαϊκά ότι υπάρχουν πολλές λίγες. Έτσι, μην ξεχνάμε, Αδριατική Λίγκα, Βαλτική Λίγκα, Βαλκανική Λίγκα, υπάρχουν πολλές λίγες. Οπότε κάτι αντίστοιχο θα μπορούσε να γίνει με την Ελλάδα και την Κύπρο, ώστε να μπορέσει να εκτιναχθεί το ενδιαφέρον. Έτσι, δεν είπα ότι θα είναι μια κατάσταση που ξαφνικά θα αρχίσαμε να βγάζαμε παίχτες, Κύπριος και τα λοιπά από το μηδέν ή μέσα σε ένα χρόνο, αλλά θα υπήρξε τεράστιο ενδιαφέρον πλευράς κόσμου, έτσι. Και από εκεί και πέρα θα βλέπεις ότι και οι ομάδες θα αρχίσαν να επενδύουν στην καλαθόσφαιρα, να επενδύουν και στις υποδομές τους, έτσι, ώστε να αποκτήσει, ή για παράδειγμα και ο Κύπριος ο παίκτης θα αποκτήσει μεγαλύτερο κίνητρο να δουλέψει, να διακριθεί κτλ. Το ένα φέρνει το άλλο. Από αυτή την άποψη το είπα. Εντάξει, το ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο ή κάτι πολύ θεωρητικό, αλλά έχει να κάνει με το πόσο, αυτό που σου είπα πριν, πόσο ένας παράγοντας αγαπάει το μπάσκετ. Οπότε πρέπει να, αν αγαπάει τον μπάσκετ, θα βοηθήσει την ομάδα του. Θα βοηθήσει την ομάδα του πώς, φέρνοντας 100 και 200 παιδιά στις υποδομές. Υπάρχουν ομάδες αυτή τη στιγμή στην Κύπρο που έχουν αρκετά παιδιά, έχουν υποδομές. Χρειάζεται, επειδή είμαστε και λίγοι σε εισαγωγικά στην Κύπρο οι προπονητές, μπορούμε να βρούμε ένα πλάνο ώστε να μπορέσουμε να δουλέψουμε για το μέλλον των νέων παιδιών. Χρειάζεται θέληση, προγραμματισμό και οργάνωση. Δεν είναι εύκολα πράγματα, αλλά πρέπει να γίνουν κάποια στιγμή, να γίνουν. Ο Στάδης ο Ανδρέου ρωτάει αν νομίζεις ότι η Ομόνια μπορεί να κάνει πρωταθλητισμό στο μπάσκετ. Νομίζω έχουμε απαντήσει με αυτά που έχουμε πει. Σίγουρα μια ομάδα σαν την Ομόνια σίγουρα μπορεί να κάνει πρωταθλητισμό, αλλά αυτό που σου είπα ότι για παράδειγμα μπορεί κάποιος να βρεθεί και να πάρει την Ομόνια διοικητικά ή ξέρω εγώ να θέλει να βάλει πάρα πολλά λεφτά και να φέρει παίκτες, μεταγραφές κτλ. Και να πάει να πάρει ένα πρωτάθλημα, ένα κύπελλο. Στο τέλος της ημέρας όμως θα έχει δώσει σίγουρα ένα τρόπαιο στην ιστορία της Ομόνιας, αλλά από εκεί και πέρα δεν θα μπορέσει να συνεχίσει να το κάνει για πολύ αν δεν έχει βάση. Αν αιωρείται δηλαδή μια αντρική ομάδα χωρίς βάση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει για μένα η ομάδα να φτιάξει και η κάθε ομάδα να φτιάχνει τη βάση της, να φτιάχνει τις υποδομές της για να μπορεί να στηρίζεται στα δικά της παιδιά. Και από εκεί και πέρα, αν κάποιος παράγοντας όπως σε μια ομάδα όπως είναι η Ομόνια θέλει να κάνει πρωταθλητισμό, μπορεί να τον κάνει. Είμαστε στον επαγγελματικό αθλητισμό και όλα μπορούν να γίνουν. Εγώ μίλησα λίγο περισσότερο για την ανάπτυξη του αθλήματος και από εκεί και πέρα ξαναλέω ότι όλα γίνονται. Δομινίκη Κουκούρη, εκ μέρους της πατρικής σου οικογένειας που είμαστε πολλοί, λέει, γονείς, αδέρφια, ανήψια, είμαστε περήφανοι για τον Δημήτρη, όχι μόνο για την εξαιρετική μπασκετική του πορεία μέχρι τώρα, αλλά κυρίως για το ήθος του και το χαρακτήρα που τον ξεχωρίζει σαν άνθρωπο και για την υπέροχη αγαπημένη μας οικογένεια. Να είναι καλά, να είναι καλά. Τους φιλώ, τους αγαπάω και περιμένουμε να συναντηθούμε σύντομα. Το ευχόμαστε και εμείς. Κυριάκος Αδάμου, εμφανίστηκε και ο Κυριάκος. Σας χαιρετώ για τους δυο σας, δύο φίλους και συνεργάτες, και εκφράζω τον σεβασμό μου και προς τους δυο σας για το χαρακτήρα και το ήθος σας που δυστυχώς πανίζει στις ημέρες μας, ειδικά στον ομαδικό αθλητισμό. Να είναι καλά, ο Κυριάκος, συμφωνώ μαζί του. Συμφωνώ μαζί του. Εντάξει, περάσαμε, ο Κυριάκος μου στάθηκε από την πρώτη στιγμή δίπλα μου, στάθηκε δίπλα μου και τον ευχαριστώ πολύ. Είναι παιδί... Ξέρω το ήθος, ξέρω τους χαρακτήρας και άνθρωπος που μπορείς να στηριχθείς και είναι από τους ανθρώπους στην Ομόνια που νομίζω ότι κατά το ήμιση, μην πω παραπάνω για να είμαι προβολικός, αποτελεί το σύλλογο της μπασκετικής Ομόνιας, ο ίδιος. Προσπαθούσε μέχρι και την τελευταία στιγμή οτιδήποτε του ζητάω ή οτιδήποτε ζητάνε οι παίχτες κτλ. Να είναι εκεί δίπλα στον καθένα. Ήταν μεγάλη η συμβολή του, σημαντική και είμαι σίγουρος ήταν η πιο σημαντική, γιατί χωρίς τον Κυριάκο δεν ξέρω αν η όλη προσπάθεια αυτή η φετινή είχε έσει ο τέλος. Ήταν ένας από τους βασικούς συντελεστές όλης της προσπάθειας της περσινής. Πραγματικά ο Κυριάκος, δεν ξέρω αν δεν θυμάμαι άλλον άνθρωπο να έχω δει να τρέχει τόσο πολύ για μια ομάδα, για οτιδήποτε, από το μεγαλύτερο θέμα μέχρι το μικρότερο. Ήτανε παντού και πάντα εκεί. Ναι, έτσι είναι, όπως τα λες, έτσι είναι. Έτσι είναι, την αγαπάει πολύ, την αγαπάει την ομάδα και γι' αυτό είπα και πριν ότι δίνει όλο του το είναι σε αυτό το σύλλογο. Εντάξει, είναι αυτό που σου λέγα και πριν για παράγοντες, αλλά γιατί ο Κυριάκος είναι ένας συνάδελφος, ήταν προπονητής χρόνια με επιτυχία στην Κύπρο. Είναι αυτό που σου είπα πριν για ανθρώπους που αγαπάνε το άθλημα. Οπότε με τέτοιους ανθρώπους να ξεκινάς από εκεί και να χτίζεις. Ανθρώπους που είναι γνώστες, ανθρώπους που αγαπάνε το άθλημα και μπορούν οργανωτικά να βοηθήσουν το άθλημα. Έχουμε μια ερώτηση από τον Κώστα τον Λαμπρόπουλο, έτσι γενικότερου περιεχομένου. Λέει, coach, έχοντας υπηρετήσει το χώρο προπονητικά σε όλα τα επίπεδα, από την εμπειρία σου, ποια θεωρείς τη μεγαλύτερη δυσκολία για τη μετάβαση στο υψηλό επίπεδο? Καταρχήν να ευχαριστήσω τον φίλο μου και αδελφό μου Κώστα, τον συμφοιτητή μου, για τα καλά του λόγια. Το πιο δύσκολο, γιατί το μπάσκετ είναι ένα, έτσι. Σε οτιδήποτε κατηγορία παίζεις ή επίπεδο παίζεις, ο τρόπος δουλειάς ή η φύση του αθλήματος είναι ίδια ακριβώς. Στο ψηλό επίπεδο πρέπει να είσαι έτοιμος να διαχειριστείς και καταστάσεις δύσκολες, όταν έχεις να κάνεις με επαγγελματίες αθλητές και επαγγελματίες και έξω από τις γραμμές, έχεις να κάνεις δηλαδή με διοικήσεις, με παράγοντες, με κόσμο, με φιλάθλους, με επαγγελματίες αθλητές, αθλητές που ζουν από αυτό. Οπότε εκεί η κατάσταση για ένα προπονητή αρχίζει και γίνεται πολύ πιο υπεύθυνη, θέλει δουλειά, θέλει πολύ καλή διαχείριση, γιατί σίγουρα στο ερασιτεχνικό επίπεδο, όπως ξαναλέω, αγωνιστικά μπορεί να δουλεύεις σχεδόν το ίδιο, όταν έχεις μια ομάδα, το πόσο τρόπος δουλειάς σου μέσα στις 4 γραμμές. Διαφέρει πολύ βέβαια η διαχείριση καταστάσεων, γιατί μιλάμε για αθλητές που είναι ερασιτέχνες. Οπότε εκεί με βάση τις γνώσεις που έχεις από το επίπεδο το χαμηλό θα πρέπει να περάσεις αρκετό καιρό σε μια ομάδα σε δεύτερα και τρίτα πόστα, ώστε να μπορέσεις να μάθεις να διαχειρίζεσαι καταστάσεις και από εκεί και πέρα όταν είσαι έτοιμος να μπορείς να μεταδώσεις και τις προπονητικές σου γνώσεις σε μια ομάδα. Ο Αντρέας ο Τσιριγοντάκης ρωτά, μετά τα χαιρετίσματα στον coach, το θυμάμαι, λέει, με τις καλύτερες αναμνήσεις, δεν είναι πάντα καλά. Θα ήθελα να μας πει για την μπασκετική νοοτροπία που πρέπει να έχει ο παίκτης. Να είναι καλό ο Αντρέας, αυτός φίλος μου, πολλά χρόνια στο πέρα. Να είναι καλά, χαιρετισμούς και σε τον ίδιο και στην οικογένειά του. Εύχομαι να είναι καλά. Μπασκετική νοοτροπία. Νοοτροπία πρέπει να έχει ένας παίκτης. Πρέπει να ξεκινάει από το ότι κάθε μέρα πρέπει να γίνομαι καλύτερος. Αυτό είναι πολύ βασικό. Το άθλημα είναι μπάσκετ, είναι άθλημα επανάληψης. Πρέπει η νοοτροπία του κάθε παιδιού, νέου παιδιού, εδώ κολλάει λίγο και το που σου είπα πριν για την μπασκετική παιδεία που πρέπει να έχουν τα νέα παιδιά. Να ξεκινάει από το στόχο του ότι πρέπει κάθε μέρα να γίνομαι καλύτερος και αυτό γίνεται μόνο μέσα από δουλειά, μέσα στο γήπεδο. Δεν πρέπει να εφησυχάζει ποτέ, ώστε να, και δεν πρέπει να θεωρεί ότι τον εαυτό του που το συναντάμε πολλές φορές σε νέα παιδιά, ηλικίες 17-18 χρόνων, δεν πρέπει να θεωρήσει ποτέ ότι έφτασε σε ένα καλό σημείο, οπότε μπορώ λίγο να πατήσω φρένο στον τρόπο δουλειάς μου και να πει ότι έφτασε σε ένα καλό επίπεδο. Το μπάσκετ, όπως βλέπεις και μεγάλους αθλητές στην Ευρώπη, που είναι 35, 36, 37, δουλεύουν ακριβώς το ίδιο ή και παραπάνω, γιατί ο στόχος του αθλητή του με σωστή νοοτροπία είναι κάθε μέρα να προσπαθεί να γίνεται καλύτερος στον προηγούμενη. Αυτός είναι ένας στόχος και από εκεί και πέρα θέτεις και άλλους στόχους αναλόγως το επίπεδο που είσαι, αν είσαι επαγγελματίας ή όχι, θέτεις και άλλους στόχους στην ζωή σου και στην καριέρα σου. Να έρθουμε λίγο στα γενικότερα της κυπριακής καλαθόσφαιρας. Είπαμε κάποια πράγματα πριν. Έβαλες και μία πρόταση η οποία απάντησε στην ερώτηση του Αντρέα του Ελευθερίου, ο οποίος μάλιστα έκανε και νέο σχόλιο λέγοντας ότι ήταν μία από τις καλύτερες προτάσεις που έχω ακούσει. Κυπριακή καλαθόσφαιρα λοιπόν έχει τα προβλήματά της, έχει και τα καλά της, την έχει ζήσει τα τελευταία χρόνια πλέον από όλες τις πλευρές, εννοώντας ότι προπόνησε και μία ομάδα πρωταθλισμού και μία ομάδα που πιο φιλόδοξη δεν χτυπούσε την τετράδα, αλλά έφτασε κοντά σε αυτό. Πες μας πλέον πόσα βλέπεις τα πράγματα στην Κύπρο και τι θεωρείς ότι πράξει προς το καλύτερο. Εντάξει, τώρα είναι πολύ δύσκολη κατάσταση γενικότερα με όλο αυτό που ζούμε, γιατί είναι αβέβαιο το μέλλον και το δικό μας και του αθλητισμού γενικότερα, όχι μόνο του μπάσκετ. Τη νέα σεζόν, πώς θα είμαστε, πώς θα βαρύνει τις ομάδες, αν θα μπορούν οι ομάδες να προπονούνται φυσιολογικά, αν θα έχουμε πρωτάθλημα κανονικό όπως τις προηγούμενες χρονιές. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Έχω ακούσει διάφορα αυτόν τον καιρό για το ότι πρέπει να κάνουμε restart και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, να πάμε λίγο πίσω, να μειώσουμε κατά πολύ ξένους κτλ. Όλες είναι οι απόψεις σεβαστές και αρκετές έχουν και σωστή προσέγγιση. Εγώ νομίζω, επειδή είμαστε και μικρό πρωτάθλημα με λίγες ομάδες, θα προτιμούσα να δω την πρώτη κατηγορία με 10-12 ομάδες. Από ό,τι γνωρίζω και η Ομοσπονδία, νομίζω του χρόνου, με βάση την προκήρυξη, μιλάει για 4 ξένους. Δεν ξέρω αν θα τους μειώσει κι άλλο, αν θα πάει στους 3. Σίγουρα το επίπεδο που λένε αρκετοί θα πέσει. Ναι, όντως θα πέσει. Από την άποψη ότι δεν έχουμε πολλούς παίχτες, δεν είναι ότι δεν έχουμε παίχτες, απλά δεν έχουμε ποσότητα παίχτων και εκεί ίσως πρέπει να δώσουμε βάση ώστε να αυξήσουμε το ενδιαφέρον που είπα και πριν και να βοηθήσουμε νέα παιδιά να ανέβουν. Αλλά επειδή δεν τυχαίνει να μην παρακολουθώ και πολλοί αγώνες Β1 ή Β2 κατηγορίας λόγω δουλειάς, αλλά ξέρω ότι υπάρχουν ομάδες, ξέρω ότι υπάρχουν ομάδες με υποδομές, ξέρω ότι υπάρχουν παιδιά. Ίσως να πρέπει να το δούμε με αυτή την οπτική, να φέρουμε την Κυπριακή νεολαία και τα παιδιά, όσα παιδιά έχουμε που μπορούν, έχουν ένα ταλέντο α, να δουλευτούν, να κάτσουμε μικροπονδύσεις να τους δουλέψουμε, γιατί αυτό είναι το ωραίο να μιλάμε, αλλά πρέπει να δουλέψουμε με αυτά τα παιδιά και πρέπει να βάλουμε ένα στόχο όλοι μαζί, και Ομοσπονδία και όλοι, ότι ξέρει σε κάποια χρόνια ίσως δούμε και 5, 10, 15, 20 παίχτες σε καλό επίπεδο, έτσι ώστε να μπορούν να, γιατί λέμε όλο να κοντράρουν ξένους που έρχονται, αλλά δεν είναι αυτό. Ο στόχος τους πρέπει να είναι όσο δυνατόν να ανεβαίνουν επίπεδο οι δικοί μας οι παίχτες. Θα τους βοηθάει το να κοντράρουν με ξένους παίχτες πιο καλούς εισαγωγικά, αλλά νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε εκεί βάση. Σίγουρα αυτό μπορεί να μας κοστίσει πάλι σε εισαγωγικά, στο να μην μπορούμε π.χ. Να έχουμε πολύ μεγάλο επίπεδο σαν ομάδες ή ξέρω εγώ στην Ευρώπη να μην μπορούν οι ομάδες μας να κοντράρουν κάποιες ευρωπαϊκές, αλλά έχουν δείξει και στο παρελθόν οι Κύπροι παίχτες ότι και στην Ευρώπη και με λιγότερους ξένους μπορούμε να κοντράρουμε ομάδες, αρκεί να δουλεύουμε. Αυτό είναι όλο το μυστικό που λέμε. Χρειάζεται να επαναπροσδιορίσουμε λίγο στόχους και να μπορέσουμε να δουλέψουμε τα νέα τα παιδιά. Ίσως με τη μείωση των ξένων θα είναι ακόμα καλύτερο, γιατί θα πάρουν και περισσότερο χρόνο. Γιατί ξαναλέω, δεν είναι θέμα κάποιος να γίνει καλύτερος από ένα Αμερικάνο ρούκι π.χ. που έρχεται. Είναι θέμα να γίνεται καλύτερος κάθε μέρα, ώστε να μπορεί να βοηθάει τον εαυτό του και να βοηθάει και το άθλημα και το συμπαίχτη του και το άθλημα και την εθνική μεταγενέστερα. Αλλά θέλει δουλειά. Θέλει δουλειά από κάτω προς τα πάνω και όχι ανάποδα. Και νομίζω ότι αν κάνουμε υπομονή, ίσως και κάποια σεζόν να κάνουμε υπομονή, ώστε ρίχνοντας, όπως λένε κάποιοι, το επίπεδο, που δεν είναι και ακριβώς σωστό αυτό, γιατί όταν έχεις σε μια ομάδα 12 παιδιών, 12 παιχτών, άμα έχεις 8 και 9 Κύπριους και μπορείς με 2-3 ξένους καλούς να κάνεις φυσιολογική δουλειά, σωστή δουλειά και να δώσεις και κίνητρο στον παίχτη τον Κύπριο ότι θα παίξει, θα ανταμυφθεί και ηθικά και οικονομικά, νομίζω ότι θα είμαστε σε καλό δρόμο. Αλλά θέλει πολλή δουλειά και υπομονή. Αυτά δεν γίνονται σε μία-δύο σεζόν. Σίγουρα οι αντιδράσεις, γιατί έχουμε ακούσει και αντιδράσεις πάνω σε αυτό το κομμάτι, στη μείωση των ξένων δηλαδή, θεωρώ ότι και από όσα έχω ακούσει βασίζεται κυρίως στο γεγονός του άμεσου αποτελέσματος. Δηλαδή, μια ομάδα όπως είναι ο Κεραυνός και η ΑΕΚ τώρα έχουν μαζέψει τους καλύτερους Κύπριους. Οι υπόλοιπες ομάδες δεν θα φτάσουν στο ίδιο επίπεδο σε αυτές, άρα θα έχουμε και πάλι όμως ένα πρωτάθλημα δύο ταχυτήτων. Αυτό όμως ισχύει και φέτος. Και φέτος πρωτάθλημα δύο ταχυτήτων είχαμε τον Κεραυνό και την ΑΕΚ, τον Απόλλωνα λίγο πιο πίσω και όλες τις υπόλοιπες ομάδες από εκεί και κάτω, πάνω-κάτω με μικρές διαφορές στο ίδιο επίπεδο. Δεν θα αλλάξει κάτι, εγώ θεωρώ, με τη μείωση ενός ξενού, δραματικά τουλάχιστον, αλλά αυτό θα ισχύει για 1 ή 2 χρονιές, άντε 3 το πολύ, γιατί κάποιοι παίκτες έχουν φτάσει σε ένα όριο ηλικίας που πλέον σιγά-σιγά θα αρχίζουν να αποσύρονται. Γι' αυτό σου είπα και πριν. Όντως εδώ συμφωνώ ότι και φέτος το επίπεδο ήταν, σε σχέση εγώ με 6 χρόνια τώρα στην Κύπρο, ήταν αρκετά χαμηλό σχέση με τις άλλες χρονιές. Σίγουρα αυτό οφείλεται και στην μέτρια ποιότητα κάποιων παιχτών ή κάποιες ομάδες δεν μπορούσαν να φέρουν ξένους πολύ καλούς κτλ. Συμφωνώ σε όλα αυτά, ή φτηνούς ξένους που λέμε κτλ. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι αυτό που σου είπα και πριν, ότι θέλει υπομονή. Θέλει υπομονή, δεν μπορεί να χτίσεις σε 1-2 σεζόν. Και εσύ βλέπεις τώρα ότι πολλά παιδιά, όπως προανέφερες τώρα, στην ΑΕΚ, στον Κεραυνό και σε άλλες ομάδες που είναι πολύ καλοί παίχτες, έμπειροι παίχτες, τους μαζεύουν εισαγωγικά οι μεγάλες ομάδες. Γι' αυτό σου μίλησα και πριν για ποσότητα. Δεν είναι ότι δεν έχουμε καλούς παίχτες, έχουμε καλούς παίχτες, απλά θέλουμε και άλλους καλούς παίχτες και περισσότερους. Οπότε πρέπει να υπάρξει υπομονή. Αν συμφωνήσουν οι ομάδες και τα λοιπά και η Ομοσπονδία ότι αυτό είναι ο δρόμος και δεν υπάρχει κανένας άλλος, νομίζω ότι είναι πια εκτελεστικό το ζήτημα και διαχείριση της Ομοσπονδίας και των ομάδων, ώστε να πούνε, ξέρετε, πάμε σε μια τέτοια κατάσταση, ότι τα επόμενα 3, 4, 5 χρόνια ηθελημένα και σκόπιμα θα μειώσουμε πολύ τους ξένους, αλλά ταυτόχρονα, ξαναλέω, το να μειώσεις 2 και 3 ξένους και του χρόνου οι ομάδες, να υπάρξουν ομάδες που να μην μπορούν να βρουν παίχτες, είναι πρόβλημα. Άρα θα πρέπει να δώσεις κίνητρα στους παίχτες και από την άλλη οι παίχτες να αποκτήσουν σωστή νοοτροπία. Δεν αποκτιέται βέβαια έτσι τη μια μέρα στην άλλη, αλλά γι' αυτό μίλησα και πριν για υποδομές και μπασκετική παιδεία. Θα πρέπει και οι παίχτες να δουλέψουν αρκετά, να είναι μες στο γήπεδο. Ας πούμε, για παράδειγμα, εμείς που φέτος ήμασταν στην Ομόνια, που είχαμε 5 παιδιά νέα, τα 2 είναι διεθνείς, δουλεύανε τελείως επαγγελματικά και ξέρω ότι δεν αμοιβόντουσαν όλοι επαγγελματικά, με επαγγελματικά ποσά, ας το πούμε, αλλά ήταν παιδιά που ήταν πρωί βράδυ στο γήπεδο, θέλανε να δουλέψουν, θέλανε να εξελιχθούν. Άρα αυτή την οτροπία που είχαν, παράδειγμα, αυτά τα 5 παιδιά, πρέπει να την αποκτούν όλοι οι νέοι αθλητές, για να μπορέσουμε να πούμε ότι, ξέρεις, σε 2-3 χρόνια, εκεί που είχαμε 15-20 παιδιά που μπορούσαν να στηθούν, να αντέξουν και να παίξουν σε καλό επίπεδο στην άλλη κατηγορία, τώρα έχουμε 30, 32, 35. Νομίζω αυτός πρέπει να είναι ο στόχος. Ωραία, το καλύψαμε και αυτό το θέμα. Έχεις χαιρετίσματα από έναν πρώην παίκτη σου από την Αθήνα, τον Κώστα τον Κωνσταντίνου. Γεια σου, coach, λέει. Να είναι καλά ο Κωστής. Τον είχα από μικρό παιδάκι, από 7 χρονών. Να είναι καλά. Και αυτός και όλα τα παιδιά. Να έρθουμε και λίγο στην Ελλάδα, έτσι, μιας και υπάρχει και μια ερώτηση, όπως είπα πιο πριν. Παρακολουθείς, λέει, την ΑΕΚΑΡΑ, όπως αναφέρει ο φίλος, στην Ελλάδα τακτικά, και πώς τη βλέπεις του χρόνου. Εντάξει, τώρα για του χρόνου η ερώτηση εδώ δεν ξέρουμε τι θα ξημερώσει αύριο, αλλά γενικότερα να μιλήσουμε για την ΑΕΚ. Εντάξει, η ΑΕΚ κάνει μια τρομερή προσπάθεια τελευταία χρόνια με τη διοίκησή της, κατέκτησε τίτλους, μπόρεσε και τις τελευταίες χρονιές να βάλει δύσκολα και σε Παναθηναϊκό και σε Ολυμπιακό. Αυτό είναι επίτευγμα, γιατί μιλάμε για την ΑΕΚ, ιστορική ομάδα, η ομάδα που έφερε το πρώτο ευρωπαϊκό στην Ελλάδα, μπασκετικά, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Οπότε νομίζω ότι έβαλε δύσκολα, έδειξε ότι θα ξαναγυρίσει εκεί που ανήκει, στο να κάνει προαθλητισμό. Δεν είναι εύκολο γιατί ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 20 χρόνια είναι μεγάλες δυνάμεις, μεγάλα budget και στην Ελλάδα και στην Ευρωλίγκα, αλλά νομίζω ότι βρίσκεται σε καλό επίπεδο. Είχε καύσει κάποια προβλήματα κατά περιόδους, αλλά επειδή είναι μεγάλη ομάδα και ο κόσμος είναι δίπλα και η διοίκηση δείχνει μέχρι τώρα ότι βοηθάει την ομάδα, νομίζω ότι το μέλλον είναι βίωνο. Από εκεί και πέρα, σίγουρα, όπως λες και εσύ, με αυτά όλα που συμβαίνουν, δεν ξέρω κατά πόσο θα επηρεαστούν και ειδικά, για παράδειγμα, αν οι ομάδες του χρόνου παίζουν σε άδεια γήπεδα, θα επηρεαστούν πάρα πολύ. Ελπίζω όλο αυτό να διαρκέσει όσο πιο λίγο γίνεται, γιατί ο επαγγελματικός αθλητισμός, ξέρεις, επειδή εξαρτάται πολύ από το οικονομικό σκέλος και από τους παράγοντες, εάν πολλοί άνθρωποι κάνουν πίσω λόγω ότι δεν θα έχουν έσοδα, εκεί νομίζω ότι θα αντιμετωπίσουν μεγάλο πρόβλημα. Δεν ξέρω αν θέλεις να συζητήσουμε και λίγο για την εθνική ομάδα της Κύπρου. Έχουμε δει, είχαμε παρακολουθήσει και κάποια παιχνίδια μαζί, ζωντανά, ναι, στη πλατφόρμα της CityVision. Πες μας πώς βλέπεις το μέλλον, τη δουλειά όλη που γίνεται με την εθνική ομάδα. Γίνεται πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Ο φίλος μου, ο Λίνος Γαβριήλης, που ήμασταν μαζί και στην ΑΕΚ χρόνια, και όλα τα παιδιά, γίνεται σοβαρή δουλειά. Εμένα δεν με απασχολεί. Σίγουρα είναι άσχημο κάποιες φορές να έχουμε, ειδικά τώρα στην αρχή που γίνεται η ανανέωση, να έχουμε άσχημα αποτελέσματα κτλ. Αλλά από τη στιγμή που μπήκε ο στόχος της ανανέωσης, από τη στιγμή που μπήκε ο στόχος το ότι θα προσπαθήσουμε τα επόμενα 2-3-4 χρόνια να ενισχύσουμε την εθνική, να βοηθήσουμε τα παιδιά που απαρτίζονται από την εθνική, νομίζω είναι ξεκάθαρο. Από εκεί και πέρα σίγουρα θα υπάρχουν σκαμπανεβάσματα, όπως είδαμε μεγάλες νίκες στην αρχή, μετά είδαμε κάποιες κακές ήττες κτλ. Σκαμπανεβάσματα υπάρχουν. Δεν είναι εύκολο το έργο, είναι δύσκολο το έργο. Θέλει στήριξη από όλους μας, τριγύρω από την εθνική, γιατί είναι δικοί μας οι παίκτες, δικοί μας οι συνάδελφοι, δικοί μας οι συνεργάτες, οπότε δεν χωράνε εκεί μέσα καταστάσεις άσχημες. Πρέπει να στηριχθεί. Έχουμε τον Λίνο τον Γαβρίλη, ο οποίος μπορεί να δουλέψει όλο αυτό το έργο που έστησε με την ανανέωση. Είναι αξιόλογος άνθρωπος, προπονητής με τρομερή εμπειρία παντού και πολλούς τίτλους, και το εμπιστεύτηκε η Ομοσπονδία αυτό το δύσκολο έργο. Νομίζω ότι θα τα καταφέρει επάξια, απλά θέλει υπομονή και δείχνει η ομάδα μας ότι με μία-δύο πινελιές, αν βοηθηθεί από κάποιους, μία-δύο πινελιές με παίχτες, θα μπορέσει να φέρει και αποτελέσματα. Αλλά ξαναλέω, πρέπει να γίνεται μια δουλειά παράλληλη. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ανανέωση, πρέπει όλοι μαζί να είμαστε εκεί, να βοηθήσουμε τους προπονητές και τα παιδιά, ώστε να μπορέσουμε στο μέλλον και ταυτόχρονα να ανεβάσουμε το επίπεδό μας σαν αθλητές, παίχτες και προπονητές, και να έρθουν και οι νίκες που θα όλους πάντα μας χαροποιούν ιδιαίτερα. Έχει στείλει και μία ερώτηση ο Μάριος ο Αναξαγόρου, ο οποίος σε χαιρετάει coach και Χριστός Ανέστη. Δύο σκέλη η ερώτησή του. Πρώτον, αν έχετε παρακολουθήσει, νομίζω απάντησε νωρίτερα αυτό, αν έχετε παρακολουθήσει αγώνες κάτω των 16 και σε ποιο νομίζω ότι είναι το επίπεδο. Ναι, φέτος δεν μπόρεσα να παρακολουθήσω αρκετούς αγώνες. Υπήρξε μια περίοδος το 15 με 17 που ασχολήθηκα λίγο με τα κλιμάκια των προεθνικών ομάδων, των εφήβων, αν θυμάμαι καλά, τότε εκείνη την περίοδο, για 2 χρονιές. Σίγουρα παρακολουθώ κάποια παιδιά που είναι εδώ στις εθνικές, που αγωνίζονται εντός Κύπρου αλλά και εκτός. Δεν έχω συνολική σφαιρική εικόνα, αλλά τους γνωρίζω ποιοι είναι. Είναι ένα κομμάτι από αυτό που σου έλεγα και πριν, ότι επειδή ασχολήθηκα 2 χρονιές, όπως σου είπα, το 15 μέχρι το 17 με κλιμάκια, είδα ότι υπάρχουν παιδιά, είναι αυτό που λέγαμε και πριν, υπάρχουν παιδιά, υπάρχουν ταλέντα, αλλά πρέπει να δουλέψουν και αυτοί, να τους σπρώξουμε κι εμείς, όλοι μας, απ' έξω από τις 4 γραμμές, αλλά να δουλέψουν πολύ ώστε να αποκτούν και οι ίδιοι στόχους και κίνητρα από μόνοι τους για αρχή, και από εκεί και πέρα και εμείς να τους βοηθάμε. Με το ζόρι δεν γίνεται κάτι, οπότε εγώ είμαι αισιόδοξος, αρκεί να δουλεύουν στο γήπεδο, να υπάρχει προγραμματισμός και να δουλεύουν αυτά τα παιδιά μέσα στο γήπεδο. Πρέπει να τους δοθούν ευκαιρίες, και εδώ κολλάει αυτό που λέγαμε πριν, ότι ίσως μια περίοδο των επόμενων χρόνων να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε το άθλημα, βοηθώντας τους νέους μας παίχτες. Το δεύτερο σκέλος της ερώτησης του Μάριου λέει: οι ξένοι προπονητές δεν θα έπρεπε σε εισαγωγικά να επιβλέπουν και τα τμήματα στις αναπτυξιακές ηλικίες της ομάδας που υπηρετούν? Πιστεύω και οι παίκτες των ανδρικών ομάδων να πηγαίνουν και αυτοί στις αναπτυξιακές ηλικίες, δείχνοντας με κάποιο τρόπο την παρότρινσή τους. Ναι, μου ξαναλες λίγο στην αρχή, δεν άκουσα. Λέει, οι ξένοι προπονητές δεν θα έπρεπε σε εισαγωγικά να επιβλέπουν και τα τμήματα στις αναπτυξιακές ηλικίες της ομάδας που υπηρετούν. Και πιστεύω ότι και οι παίκτες των ανδρικών ομάδων θα πρέπει να πηγαίνουν και αυτοί στις ηλικίες αυτές, δείχνοντας με κάποιο τρόπο την παρότρινσή τους. Συμφωνώ απόλυτα. Πρέπει να πηγαίνουν, πρέπει να υπάρχει χρόνος να μπορούν να πηγαίνουν και οι δύο, και οι προπονητές να μπορούν να παρακολουθούν τη δουλειά που γίνεται, να υπάρχει ενιαίος προγραμματισμός. Εδώ βέβαια υπάρχει ένας διαχωρισμός της επαγγελματικής ομάδας που αγωνίζεται σε κατηγορία επαγγελματική και των υποδομών. Έτσι. Αν μπορούν οι ομάδες αυτά τα δύο να τα συνδυάζουν, οπότε να έχουν ένα ενιαίο πρόγραμμα όλου του συλλόγου για να μπορούν να τροφοδοτούν και τις αντρικές ομάδες με παιδιά, αυτό είναι το επιθυμητό και αυτό πρέπει όλες οι ομάδες να το κάνουν. Να υπάρχει σύνδεση, αλλά όχι μόνο στα λόγια ή μόνο στο ναι, θα πρέπει να παρακολουθούν, ή να υπάρξει οργανωμένη προσπάθεια κτλ. Εγώ, για παράδειγμα, που ήμουνα στην ΑΕΚ, όταν ανέλαβα την ΑΕΚ, ανέβασα πολλά παιδιά από την εφηβική ομάδα, αν θυμάμαι καλά, 3 ή 4, σε μια ομάδα που ξεχνάς ότι κάνει πρωταθλητισμό. Δηλαδή έπρεπε, η πίεση ήταν εκεί και έπρεπε να πάρουμε και το πρωτάθλημα και το κύπελλο και το Super Cup. Ειδικά την πρώτη χρονιά που τα κατακτήσαμε και τα 3, είχα 4 παιδιά, μπορεί και 5, στην ομάδα, στην πρώτη ομάδα, και κάναν προπονήσεις του εφηβικού. Βοηθώντας τα. Τώρα, για παράδειγμα, ο Γιάννης ο Πασιαλίδης παίζει τώρα στην ΑΕΛ, παίρνει αρκετό χρόνο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι πρέπει να υπάρχει αυτό. Είναι δύσκολο σε ομάδες που κάνουν επαγγελματικές αντρικές ομάδες, είναι δύσκολο, αλλά γίνεται και πρέπει να γίνεται. Και εκεί παίζουν ρόλο βέβαια και οι προπονητές των υποδομών, προπονητής π.χ. του παιδικού, του εφηβικού, να υπάρξει σύνδεση, να υπάρχει κοινή γραμμή και όλα αυτά έχουν να κάνουν με οργάνωση και προγραμματισμό. Απλές λέξεις, αλλά πολύ ουσιώδες και σοβαρές. Και από εκεί και πέρα, οποιοδήποτε ταλέντο υπάρχει, βοηθάς και το προωθείς. Και πρέπει να υπάρχει και το ανάποδο, έτσι, όπως είπε, να υπάρχει σύνδεση και των παιχτών με τα παιδιά, πιο πολύ στο κομμάτι του προτύπου ή το πώς δουλεύει ένας αθλητής μεγάλος, ώστε να δίνει και αυτή η διαδικασία κίνητρα στα νέα παιδιά. Εγώ πάντως θυμάμαι, coach, εντάξει, στις δικές μας εποχές, οι οποίες μπορεί κάποιος να πει ότι ήταν και πιο ρομαντικές τότε, όταν παίζαμε εμείς μπάσκετ, όταν γινόταν, η Κυριακή ήταν αφιερωμένη στο μπάσκετ και στην ομάδα. Δηλαδή ξεκινούσαμε και βλέπαμε τους παιδες που μπορεί να παίζανε στις 11 η ώρα, στις 1 να παίζανε οι έφηβοι και στις 3 η αντρική ομάδα, και να μέναμε όλη μέρα στο γήπεδο παρακολουθώντας όλες τις ομάδες, είτε παίζαμε είτε όχι. Σίγουρα, δεν το έχω ξανακούσει τώρα αυτό συνέβαινε παλιά βέβαια, και επειδή έχω ακούσει από αρκετούς κάποιες τέτοιες ιδέες, όλες αυτές οι ιδέες είναι προς το σύν, είναι προς το καλό. Σίγουρα θα βοηθούσε και αυτό, δηλαδή οτιδήποτε έχει να κάνει με... και αυτό είναι και κάτι τελείως οργανωτικό, έτσι, δηλαδή είναι τελείως οργανωτικό, μπορεί να γίνει ανά πάση στιγμή και πρέπει να γίνεται, οπότε κάτι τέτοια μικρά πράγματα, τα οποία όμως μελλοντικά μας βοηθάνε πάρα πολύ στη δουλειά μας, όπως προανέφερες τώρα, να υπάρχει ένας αγώνας οι 2 και 3 που σημαίνει ότι όλα τα παιδιά μιας ακαδημίας, μιας ομάδας, ειδικά τώρα στην Κύπρο, θα μπορούν να έρχονται σε άμεση επαφή, ξέροντας ότι μετά έρχεται το παιχνίδι της αντρικής ομάδας. Άρα όλα αυτά τα παιδιά έχουν τους δικούς τους, όλα αυτά τα παιδιά θα μένουν, όλα τα παιδιά, η ακαδημία θα είναι πάντα στο γήπεδο εκεί. Όλα αυτά βοηθάνε στο ενδιαφέρον του αθλήματος. Και νομίζω ότι δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος που να πει όχι σε τέτοιες ιδέες και σε τέτοιες προτροπές. Επιβάλλονται, κάποια πράγματα επιβάλλονται να γίνονται. Γι' αυτό είπα και πριν ότι δεν είμαστε πολλοί στην Κύπρο, είμαστε γνωστοί. Αυτοί που είμαστε πρέπει να κάτσουμε κάτω μαζί με τους φορείς, να βρούμε κάποια πράγματα, κάποιους τομείς τα οποία όλοι μαζί θα βοηθήσουμε το άθλημα. Και αυτό βοηθούσε κιόλας, εντάξει, βοηθάει γενικότερα στο άθλημα, βοηθούσε κιόλας και στο να πάρουμε εμείς οι μικρότεροι, να δημιουργήσουμε ενδάλματα. Δηλαδή, βλέπαμε τους μεγάλους να παίζουν και οι μεγάλοι δικοί μας, γιατί εγώ ήμουν στον περίανδρο Κορίνθου, που ήταν τοπική κατηγορία, δεν ήταν καμιά ομαδάρα. Όμως έβλεπα τον Σταύρο τον Δανίλη, ο οποίος ο Σάβρος Δανίλη αργότερα έπαιξε στη Δάφνη, έπαιξε στον Απόλλωνα Πατρών πολλά χρόνια στην Α1. Πολύ γνωστός στα χρόνια του. Μόλις πέρσι αποσυρθήκε ο Σάβρος τον Δανίλη από την καλαθόσφαιρα, έτσι, παρένθεση. Τον βλέπαμε και χαιρόμαστε. Λέγαμε ναι, θέλω να του μοιάσω. Και μιλάμε για ομάδα τοπικής κατηγορίας. Πόσο μάλιστα η ομάδα αυτή να βρίσκεται σε δεύτερη ή πρώτη κατηγορία. Έτσι, συμφωνώ. Έτσι ακριβώς όπως το λες. Δηλαδή και σε αστεχνικές κατηγορίες. Και σε μια μικρή ομάδα, το παιδάκι που εγώ έχω τώρα παιδιά, θα πάω στην ομάδα. Βλέπεις ότι το παιδάκι των 10 χρονών θα κάτσει να βλέπει το καλό του παίχτη των 15 χρονών ή του παιδικού, του εφηβικού. Αυτό υπάρχει πάντα. Πόσο μάλλον όταν παιδιά νέα κάτω και βλέπουν τους μεγάλους παίχτες, σε εισαγωγικά μεγάλους της πρώτης ομάδας εννοώ, και πόσο βοηθάει και στις τεχνικές ομάδες. Άρα, όπως καταλαβαίνεις, σε επαγγελματικές ομάδες που εκεί πλέον αλλάζει και το επίπεδο, γίνεται ακόμα καλύτερο, βοηθάει πάρα πολύ. Είναι και αυτό μέσα στα πλαίσια της παιδείας που πρέπει να καλλιεργούμε συνεχώς. Και στο άθλημα και στο μπάσκετ, αλλά και γενικότερα στον αθλητισμό. Για να συζητήσουμε και το θέμα των ημερών, την σειρά του Michael Jordan και των Chicago Bulls, την ιστορία αυτή της τελευταίας χρονιάς των πρωταθλημάτων των Chicago Bulls. Την παρακολουθείς πρώτα απ' όλα, το The Last Dance? Δεν έχω καταφέρει ακόμα να το παρακολουθήσω. Θα κάτσω να δω κάποια πράγματα μαζεμένα. Θα πει κάποιος τώρα δεν είναι κατάφερα να παρακολουθείς, αλλά άμα είσαι σε μια οικογένεια τεράστια που είμαστε εμείς, όπως καταλαβαίνεις, θέλεις αρκετό χρόνο να κάτσεις. Ίσως έχω προγραμματίσει τώρα τις επόμενες μέρες να το δούμε όλοι μαζί. Ή κάποια πράγματα ή κάποια κομμάτια αρχίσω να τα δείχνω και στα παιδιά μου. Τώρα όσον αφορά, εντάξει, μιλάμε για τη μεγαλύτερη προσωπικότητα όλων των εποχών στον χώρο του αθλητισμού, του μπάσκετ, εντάξει, και του αθλητισμού θα μπορούσε να πει κάποιος. Εμείς μεγαλώσαμε, όπως ξέρεις, οι γενιές μεγαλώσαμε με την ομάδα του, οπότε νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον, κεντρίζει το ενδιαφέρον όλου του πλανήτη. Εσύ από NBA ποιον θεωρείς ως καλύτερο, ποιος είναι ο αγαπημένος σου μάλλον ο καλαθοσφαιριστής? Δεν νομίζω να χωρεί αμφιβολία. Βλέπω κάποιες φορές μάχες μεταξύ Jordan και κάποιων σύγχρονων, αλλά νομίζω ότι είναι μακράν ο καλύτερος με πολύ μεγάλη διαφορά από το δεύτερο. Αυτή είναι η άποψή μου. Ναι, σίγουρα. Okay. Εγώ είμαι του Λάρι Μπέρντ πάντως, το έχω δηλώσει πολλές φορές. Ο Λάρι Μπέρντ για μένα ήταν το απόλυτο είδωλο. Μετά, βέβαια, ο Μάικλ Τζόρνταν τα σάρωσε όλα. Έχουν υποκληθεί όλοι μπροστά του και ακόμα θα το δεις και εσύ όταν θα παρακολουθείς τα επεισόδια. Ο Λάρι Μπέρντ βγαίνει και βγάζει το καπέλο στον Μάικλ Τζόρνταν. Σίγουρα. Είναι γιατί αυτό που κατάφερα τους άνθρωπους, για τον Τζόρνταν μιλάμε, είναι ότι εκτός από το ταλέντο και τα λοιπά, είναι και ότι ταυτόχρονα μπορούσε και κατακτούσε τα πάντα. Οπότε εκεί νομίζω ότι εντάξει, δεν τα κατακτήσω μόνος του βέβαια. Τώρα μιλάμε για παίχτες όπως ο Πίπεν παράδειγμα που ήταν δίπλα του, ή ο Ρότμαν κτλ. Αλλά μπόρεσε αυτός ο παίχτης να τα συνδυάσει αυτά τα δύο. Δηλαδή το να είναι ένας από τους καλύτερους μπασκετμπολίστων των εποχών και ταυτόχρονα να το συνδυάζει με τίτλους. Νομίζω γι' αυτό ήταν το αναφέρουμε πιο πολύ το όνομα του Τζόρνταν. Ναι, σίγουρα ήταν ο απόλυτος στάρ και αυτό που τα μηνύματα που βγάζει αυτή η σειρά και γενικότερα η ζωή του Michael Jordan, δηλαδή διαβάζοντας και την βιογραφία του, το βιβλίο «Η ζωή» και όλα όσα αναφέρει και εκεί μέσα, που εκεί τα γράφει και πιο εκτενέστερα σε σχέση με η σειρά αυτή, το ντοκιμαντέρ αυτό, φαίνεται η θέληση που είχε να ξεχωρίσει και την προσπάθεια, την υπερπροσπάθεια που έκανε, παρά το γεγονός ότι είχε το ταλέντο, το αστήρευτο ταλέντο που είχε, έκανε υπερπροσπάθεια, εννοώντας ότι πέρα των προπονήσεων που έκανε, έμπαινε άλλες τόσες ώρες μες στο γήπεδο, να κάνει άλλες τόσες χιλιάδες σουτ, για να φτάσει εκεί που έφτασε. Σίγουρα. Κάνα μια ερώτηση πριν. Ο φίλος μου Κώστας, τι νοοτροπία πρέπει να έχεις. Ο φίλος μου Αντρέας, τι νοοτροπία πρέπει να έχεις. Αυτή είναι η σωστή νοοτροπία ενός αθλητή, επαγγελματία που θέτει στόχους. Είτε τους καταφέρει, είτε φτάσει κοντά να τους καταφέρει. Αυτή είναι, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Υπάρχουν μυστικά, έχεις ταλέντο, ένα αλφα ταλέντο ή οτιδήποτε, και από εκεί και πέρα δουλεύεις και παραπάνω από ό,τι πρέπει ή παραπάνω, σπαταλάς πολλές ώρες για να μπορέσει να γίνεσαι όλο και καλύτερος. Δηλαδή να βάζεις όρια του εαυτού σου. Γι' αυτό είχα πει και πριν ότι πρέπει ο στόχος μας να είναι να γινόμαστε εμείς καλύτεροι μέρα με τη μέρα. Σίγουρα μας βοηθάει να έχουμε κάποια πρότυπα να θέλουμε να τα ξεπεράσουμε, αλλά το μπάσκετ είναι άθλημα επανάληψης και δεν πρέπει να σταματάς την προσπάθεια ποτέ. Ωραία. Coach, εγώ έχω ολοκληρώσει με τις ερωτήσεις μου. Δεν ξέρω αν θέλεις εσύ να προσθέσεις κάτι άλλο. Δεν θέλω να προσθέσω κάτι. Εγώ να ευχηθώ σε όλο τον μπασκετικό κόσμο και για τον αθλητισμό βασικά να τελειώνει αυτό όσο πιο γρήγορα γίνεται, ώστε να μπορέσουμε να ξανασχοληθούμε, να ξαναργαστούμε, γιατί μας δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα όλη αυτή η κατάσταση. Είναι αβέβαιο το μέλλον σε όλους τους τομείς, αλλά νομίζω ότι το κομμάτι μας εμείς ο αθλητισμός είναι ένα κομμάτι που θα βοηθήσει τους ανθρώπους να ανταπεξέλθουν πιο εύκολα. Ο αθλητισμός είναι τρόπος ζωής και ειδικά το μπάσκετ, παρότι βλέπω να μας έχουν κλειστά για αρκετό καιρό ακόμα, επειδή είμαστε σε κλειστό χώρο, μπορεί να γίνει και σε ανοιχτό το χώρο το μπάσκετ, εμείς μάθαμε στην Ελλάδα τόσα χρόνια, πρέπει να περάσει όσο περίπου να γίνεται αυτό όλο, για το καλό όλων των ανθρώπων, με τις λιγότερες απώλειες, ώστε να μπορέσουμε να επιστρέψουμε και να φεθεί ο κόσμος να επιστρέψει στον αθλητισμό, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο αθλητισμός είναι υγεία και το μόνο που μπορεί να προσφέρει είναι συν. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ σήμερα, coach. Να σε καλά, Αντώνη. Να σε καλά, εγώ σε ευχαριστώ. Να σε καλά. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, που έχουμε σεμινάριο προπονητικής από τον Λίνο τον Γαβριήλα. Ακόμα μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή από τα κανάλι της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Μέχρι τότε, μείνετε σπίτι, να είστε όλοι ασφαλείς. Καλή σας νύχτα.